Από το σκηνοθετημένο φόνο στο Ηράκλειο με θύμα τον Ιάκωβο Εμμανουήλ, ο διαβολικό συνεταίρο του θύματο πέρασε σε θέση πρωταγωνιστή και στην κινηματογραφική απόδραση από τι φυλακέ Κορυδαλού, που σήμανε συναγερμό στην αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Ο 37χρονος σήμερα δολοφόνος και ισοβήτης είχε καταφέρει να αποκτήσει ρόλο αρχή μάγειρα στις φυλακές Κορυδαλού, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των σοφρονιστικών υπαλλήλων και των προμηθευτών, όπως και τη συνεργασία των συγκρατουμένων του. Ο ισοβήτης συνεταιρός του Ιάκωβου Εμμανουήλ απέδρασε από τη φυλακή στις 8.30 το πρωί, χωρίς κανείς να καταλάβει τίποτα, ενώ και στο μεσημεριανό προσκλητήριο δηλώθηκε παρόν. Οι κάμερες όμως αποκάλυψαν ένα ακόμη σατανικό σχέδιο που είχε μεθοδεύσει. Με την άφιξη των πρωινών προμηθειών κατάφερε να τρυπώσει στο φορτηγό με τα φρούτα και οι συγκρατούμενοι του έβαλαν μπροστά του πολλά καφάσια ώστε να μην τον αντιληφθεί ο οδηγός. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά βρισκόταν εκτός φυλακής και έγινε καπνός αφού κανείς δεν κατάλαβε το παραμικρό. 9 ώρες αργότερα στην απογευματινή καταμέτρηση πλέον, ο φαντομάς ισοβήτης κηρύχθηκε δραπέτης και καταζητείται σε όλη την Ελλάδα. Ο 37χρονος που είχε δώσει την εντολή για τη δολοφονία του συνεταίρου του Ιάκωβου Εμμανουήλ είχε συλληφθεί όταν αστυνομικοί βρήκαν βίντεο που τον έδειχναν να οδηγεί το αυτοκίνητο του θύματος με το πτώμα στο εσωτερικό του και να κατευθύνεται στη Ροφιά όπου βρέθηκε πεταμένο σε ρέμα. Το κακουργοδικείο Ηρακλείου είχε καταδικάσει και το συνεργό του, ένα νεαρό Αθηναίο που φέρεται ως ο φυσικός αυτούργος του εγκλήματος. Τον είχαν παρασύρει νωρίτερα σε ερημικό σημείο στην περιοχή του Σκαφιδαρά όπου τον σκότωσαν. Στη συνέχεια τον μετέφεραν έξω από το χωριό Ροθιά, όπου τον πέταξαν σε ένα ρέμα. Ο διαβολικός συνεταίρος μάλιστα εξέφραζε δημόσια την αγωνία του, όσες μέρες συγγενείς του Ιάκωβου Εμμανουήλ και η αστυνομία αναζητούσαν μάταια τα ίχνη του.